Techmania.gr, είμαι ο Δημήτρης Αμπράζης και κρατάω στα χέρια μου το MLS iQTalk Silk. Πρόκειται για το νέο μικρό της MLS, το οποίο έχει όλες τις φωνητικές λειτουργίες της MLS και μια καινούρια, και το MLS Token Drive. Είναι στην πολύ μικρή κατηγορία, κοστίζει μόνο 139 ευρώ και υπόσχεται αρκετά καλή ποιότητα κατασκευής και καλές επιδόσεις για την κατηγορία φυσικά. Ισχύουν όλα αυτά? Πάμε να δούμε στο αναλυτικό review. Εδώ είναι λοιπόν το MLS iQTalk Silk, είναι το καινούριο απόκτημα της σειράς της MLS, είναι το baby κινητάκι. Να το δούμε λιγάκι περιμετρικά, να δούμε και τα χαρακτηριστικά του έτσι στα γρήγορα. Μπροστά έχουμε οθόνη ανάλυσης, οθόνη 3,5 inch ανάλυσης 480x320 pixels, είναι IPS, οπότε σημαίνει σχετικά καλές γωνίες θέασης. Βέβαια η συσκευή ανήκει στην πολύ μικρή κατηγορία τιμής, στα 139 ευρώ, οπότε δεν περιμένουμε και τα καλύτερα στη συσκευή. Να δούμε πάνω λοιπόν, καμερούλα μπροστινή VGA για τις βίντεο κλήσεις μας, είναι αρκετή, φτάνει και περισσεύει δηλαδή. Από αυτή την πλευρά έχουμε την θύρα για την microSD, από εδώ ανοίγει μέσα. Οπα, ναι, τα διέλυσα όλα. Η μπαταρία 1500 mAh, δεν έχει τεράστια αυτονομία, είναι για μέτρια, ελαφριά προς μέτρια χρήση. Είδαμε ότι δεν μας έβγαλε εύκολα τη μέρα, βέβαια με τη χρήση που κάνουμε εμείς που είναι βαριά, έτσι. Έχει λοιπόν θύρα για micro SD εδώ και η θύρα για την SIM. Στο πίσω μέρος έχουμε την κάμερα των 3 MP χωρίς LED flash όμως. Επειδή δεν σας κατάλαβα, ναι, εδώ κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, να κλείσουμε πίσω, έτσι κλείνει. Έλα. Να κλείσουμε την οθόνη γιατί θα μας πάσει λίγο τα νεύρα. Okay. Έκλεισε η συσκευή. Επειδή δεν σας κατάλαβα, παρακαλώ επιλέξτε από τον κατάλογο. Όπου να είναι μπήκε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Από αυτή την πλευρά έχουμε το volume rocker για την αυξομοίωση της έντασης ήχου. Εδώ πάνω είναι το μικροφωνάκι, το ηχείο εδώ, jack για τα ακουστικά, power button, και στο κάτω μέρος δεν έχει τίποτα απολύτως. Εδώ είναι το μικροφωνάκι για τις κλήσεις μας. Στο εσωτερικό έχουμε διπύρινο επεξεργαστή χρονισμένο στο 1 GHz, 512 MB RAM, έχουμε 4 GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο. Εντάξει, είναι καλά χαρακτηριστικά για μια συσκευή αυτής της κατηγορίας. Όπως βλέπετε και το γραφικό περιβάλλον ρολάρει μια χαρά. Στο που είναι οι ρυθμίσεις, ρυθμίσεις είναι και αυτή η στραβωμά εδώ. Να δούμε και την έκδοση του Android, φυσικά 4.2.2 είναι αυτό που προτιμάει η MLS για τις τελευταίες της εκδόσεις. Παπάντζες της Google, ok. Και φυσικά έρχεται εξοπλισμένο με όλες τις φωνητικές λειτουργίες που βρίσκονται στη σουίτα Mic. Είναι οι φωνητικές λειτουργίες λοιπόν Token Call, Token SMS, Token SMS in car, Token Email, έχουμε τις λειτουργίες για το Facebook, μας βγάζει το πληκτρολογιάκι μέσα στο Facebook. Τώρα δεν έχω περάσει το λογαριασμό γιατί έχω κάνει reset την συσκευή και έχω περάσει τα βασικά. Εδώ είναι με τις επαφές τις δοκιμαστικές μας. MLS Updater για να κάνουμε update στις εφαρμογές της MLS. Και φωνητικό ξεκλείδωμα, είναι η νέα λειτουργία της MLS. Να το δούμε. Είναι και αυτή η κουλαμάρα που έχω. Εντολή ξεκλειδώματος για να κλειδώσει την οθόνη. Και εντολή αφύπνιση 1, 2 και 3, με τις οποίες με τη φωνή μας μπορούμε να ξεκλειδώσουμε την συσκευή και να ανοίξει συγχρόνως κάποια από τις εφαρμογές τις προκαθορισμένες. Πάμε να ρυθμίσουμε εδώ πέρα την εντολή ξεκλειδώματος.
Techmaniacs. 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 Ρυθμίστηκε. Να βάλουμε και ένα μοτίβο. Εδώ. Οκ. Και φεύγουμε πίσω. Techmaniacs. Και ξεκλείδωσε. Συγγνώμη. Γενικά οι φωνητικές λειτουργίες της MLS έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Το σύστημα μαθαίνει με τον καιρό καλύτερα περισσότερες λέξεις, φράσεις, αυτοεκπαιδεύεται λοιπόν όσο το χρησιμοποιούμε και εμείς, οπότε είναι καλύτερο από ποτέ. Έχουμε φυσικά τις υπόλοιπες λειτουργίες. Χάτζη Παπαγιώργο, Μιχάλα Κογιανόπουλος. Πιάνει τα πάντα, αυτό το πιάνει και από την πρώτη έκδοση του πρώτου MLS IQ Talk. Όλα παίζουν πάρα πολύ καλά στην συσκευή. Βέβαια δεν μας αρέσει το γεγονός ότι έχει software της Cosmote μέσα. Δεν μας αρέσει το bloatware, είναι κατά τη γνώμη μας άχρηστες εφαρμογές, δεν νομίζω ότι χρησιμοποιεί ποτέ κανένας. Όπως και να έχει, έχουμε μέσα MLS Token Drive με τους χάρτες της MLS και την φωνητική λειτουργία για να λέμε τις διαδρομές μας, το προορισμό μας λοιπόν, και να μας πηγαίνει αυτόματα χωρίς να πιάσουμε την συσκευή. Ναι, οκ. Okay. Δεν υπάρχει σύνδεση με το GPS. Ναι, δεν έχουμε το GPS ενεργοποιημένο και δεν θα πιάσει εδώ μέσα γιατί είμαστε σε εσωτερικό χώρο. Έλα. Ναι, δεν θα παίξει. Ναι, δεν παίζει. Όπως και να έχει, το έχουμε δει τόσες πολλές φορές το Token Drive, που εντάξει άλλη μία δεν λέει κάτι. Να βάλουμε, να το ενεργοποιήσουμε μπας και πιάσει έτσι για το γαμώτο. Ναι, τώρα έπιασε. Πείτε μου σας παρακαλώ το όνομα του Δήμου. Πειραιάς. Πειραιάς, πείτε το όνομα του δρόμου. Πατριάρχου Ιωακήμ. Πατριάρχη Ιωακήμ. Επαναλάβετε το όνομα του δρόμου. Πατριάρχου Ιωακήμ. Επειδή δεν σας κατάλαβα, ναι, παρακαλώ πληκτρολογήστε. Πολύ λίγο περίεργο αυτό το δρόμο. Να δοκιμάσουμε κάποιον άλλο. Τέλος πάντων, είναι, λειτουργεί καλά, εντάξει, είναι και μια συσκευή η οποία δεν είναι high-end, μην περιμένετε δηλαδή να λοκάρει απίστευτα γρήγορα ή αμέσως με το που το ανοίξετε. Είναι μια συσκευή των 139 ευρώ, οπότε και οι απαιτήσεις μας πρέπει να είναι ανάλογες. Παρ' όλα αυτά δεν θα βρείτε άλλη συσκευή σε αυτή την τιμή και με αυτό το software μέσα προεγκατεστημένο. Άλλωστε στο Play Store το Token Drive κοστίζει γύρω στα 60 ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά είναι ένα από τα καλύτερα κατίνο μου, μια από τις καλύτερες εφαρμογές πλοήγησης, και η MLS είναι και μια εταιρεία η οποία έχει ιστορία στο θέμα πλοήγηση. Να τα κλείσουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από τις φωνητικές λειτουργίες, παίζουν πάρα πολύ καλά. Δεν θα έχετε λοιπόν θέματα. Ό,τι έχουμε δοκιμάσει, θα δοκιμάσουμε εδώ πέρα το SMS. Ευκάρπιος. Μόνος Ευκάρπιος. Πείτε το κείμενο του μηνύματος. Γεια σου φίλε, κόμμα. Τι κάνεις, ερωτηματικό. Είσαι καλά, ερωτηματικό. Πότε θα πάμε για κανένα ποτάκι, ερωτηματικό.
Γεια σου, φίλε. Τι κάνεις? Είσαι καλά? Πότε θα πάμε για κανένα ποτάκι? Τέλεια. Οπότε για τους μεγαλύτερους που δεν μπορούν να γράψουν, για ανθρώπους που το χρησιμοποιούν συχνά, για το βράδυ που βαριέστε απλά να πιάσετε τη συσκευή, είναι μια χαρά. Και φυσικά για την οδήγηση, έτσι. Αυτός είναι ο σκοπός του token SMS in car. Το ίδιο ισχύει και στο Facebook μέσα. Έχει dedicated κουμπάκι για να κάνει την ομιλία μας κείμενο και παίζει πλέον και στο Messenger του Facebook, οπότε θα κάνει το chat πιο εύκολο και πιο απολαυστικό. Έχουμε φυσικά ραδιόφωνο, θέλετε ακουστικά για να το δούμε. Οπότε πάμε να δούμε λίγο την οθόνη. YouTube. Ναι. Είπαμε, κάναμε επαναφορά πριν και θέλει το καινούριο Play Services. Ευτυχώς έχουμε γρήγορο ίντερνετ εδώ. Περνάει. Γενικά πάντως η ποιότητα κατασκευής της συσκευής είναι πάρα πολύ καλή για την τιμή της φυσικά. Εντάξει, δεν έχει την κατασκευή του Crystal Max, μεταλλικό εδώ κάτω, τουλάχιστον αυτή την αίσθηση δίνει. Έχει την αίσθηση γόμας πίσω, είναι πολύ όμορφο, ωραίο στο χέρι και στο κράτημα. Γενικά είναι αρκετά ποιοτικό σαν συσκευή. Ας δούμε λοιπόν κλασικά το... Είναι το πληκτρολόγιο μικρό, έχω συνηθίσει πλέον στα 5 ίντσα και οι 3,5 ίντσες οθόνης μου φαίνονται λίγο περίεργες. Ας δούμε λοιπόν το τρέιλερ του καινούργιου πλέον Hobbit. Μαύρο, βαθύ μαύρο και έχει καλά μαύρα η οθόνη, αν και LCD. Εντάξει, δεν θα κάτσετε να δείτε ταινία σε αυτή την οθόνη. Οι 3,5 ίντσες πλέον είναι πάρα πάρα πολύ μικρές. Βέβαια, αν δεν έχετε άλλη επιλογή θα το κάνετε. Αλλά αν χρειαστεί λοιπόν να δείτε βίντεο, θα το δείτε άνετα και έχει αρκετά καλή ποιότητα για την κατηγορία της συσκευής. Ωραία χρωματάκια. Εντάξει, η ανάλυση είναι χαμηλή και φαίνεται στο βίντεο. Αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να περιμένουμε HD οθόνη για παράδειγμα σε αυτή την κατηγορία τιμής. Ωραία λοιπόν, πάντως το βίντεο παίζει απροβλημάτιστα, οπότε δεν θα έχετε θέμα. Ας δούμε πως θα πάει από μουσική. Έχουμε εδώ πέρα τον καλλιτέχνη. Music, τον καλλιτέχνη Δημήτρη Αμπράζη, αυτόν τον εκπληκτικό καλλιτέχνη που έχει γράψει αυτό το τεράστιο τραγούδι που δεν έχει όνομα. Είναι το τραγούδι, γράφω ένα τραγούδι στο πόδι 40 χρόνια πριν για να αποδείξω ότι μπορώ να γράψω τραγούδια και βγαίνει κάτι απαράδεκτο, το οποίο χρησιμοποιώ για τα review για να μην μου ρίχνει μπαν το YouTube. Εκπληκτικός τίτλος, ξέρω. Όπως και να έχει, ο ήχος είναι καλός για την κατηγορία της συσκευής, σχετικά δυνατός, θα μπορούσε και πιο δυνατός. Βέβαια, ποιος ακούει μουσική από το ηχείο, ακουστικάκια, είμαστε μια χαρά. Πάμε και στο επόμενο. Εντάξει, μια χαρά ο ήχος. Δεν θα έχετε προβλήματα με τον ήχο λοιπόν. Παίζει μια χαρά. Εντάξει, μην περιμένετε κρυστάλλινο ήχο, είπαμε. Είναι μικρή κατηγορία συσκευή. Ας δούμε όμως την κάμερα. Εντάξει, ό,τι κατηγορία και να είναι μια συσκευή, μια καμερούλα τη θέλουμε, έτσι. Κάμερα, είναι και αυτή η στραβωμάρα που έχω. Θα τη βρούμε έξω. Ούτε έξω. Κάμερα. Να φέρουμε ένα πιο έτσι
Ναι, είναι, μας έχει και tutorial μέσα. Ναι, ok. Λοιπόν, να φέρουμε το G2 εδώ. Κλακ, την τράβηξε. Ρυθμίσεις έχουμε. Αυτές που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε βασικά στα MLS τηλέφωνα. Τυπικές ρυθμίσεις, δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Χρονόμετρα, ποιότητα βίντεο, ποιότητα εικόνας, GPS να αποθηκεύει την τοποθεσία μας, σταθεροποίηση εικόνας στα 60 πούμε, Hz. Να δούμε και τι βγάλαμε. Εντάξει, η ποιότητα είναι έτσι και έτσι. Φυσικά δεν περιμέναμε σε αυτή την κατηγορία τίποτα φοβερό. Θα υπάρχουν διάφορα δείγματα στο review. Να βγάλουμε εδώ πέρα το εδώ. Θα υπάρχουν δείγματα στο άρθρο για να πάρετε μια γεύση. Εντάξει. Δεν είναι, πραγματικά δεν έχω απαιτήσεις από μια συσκευή αυτής της κατηγορίας να είναι όλα άψογα και φοβερά, και μόνο που έχει τις φωνητικές λειτουργίες και το GPS εμένα μου είναι υπεραρκετό. Εντάξει, δεν έχει ούτε το focus βασικά όπως όλες οι συσκευές αυτής της κατηγορίας. Είναι αξιοπρεπείς φωτογραφίες, δεν έχουμε και flash. Τα κλασικά. Δεν θα δώσω τόσο βάση στην κάμερα, αν και θα ήθελα σίγουρα καλύτερη κάμερα, αλλά έχει άλλα προτερήματα συσκευή. Αυτά λοιπόν, κάμερα, οθόνη και ήχο, και πάμε στα βασικά. Browsing. techmaniacs.gr. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι έχω συνηθίσει τις μεγάλες οθόνες των 5 και πάνω ιντσών πλέον. Τεκ, Maniacs. Και δεν μπορώ να γράψω στις μικρές. Και απορώ βασικά πώς γράφουν όλοι σε μικρές οθόνες 3,5 και 4 ίντσες πλέον. Για να δούμε τι κάνουμε. Ανοίγουμε Tech Maniacs, άνοιξε στη mobile έκδοση. Φυσικά στη mobile έκδοση πετάει. Και μπήκαμε στην κανονική, που και εδώ πηγαίνει άψογα, παρά τον slider, παρά το άρθρο που έχει ανοίξει YouTube, slider και τα λοιπά πάνω, πηγαίνει μια χαρά. Για να δούμε. Οπα. Zoom in, zoom out. Μια χαρά. Πάμε στο υπέρβαρο Verge. Εδώ, να σου πω την αλήθεια, το έχω δοκιμάσει το Verge. Περίεργο. Θα δούμε πώς θα πάει όμως. Εγώ θεωρώ ότι θα τα βρει σκούρα στο Verge. Για να δούμε. Θα μας εκπλήξει. Άνοιξε το mobile site. Δεν θέλουμε, κύριε, το mobile site. Το κανονικό θέλουμε. Το mobile είναι mobile. Ανοίγει και το K800i μου. Όπα, τι έγινε τώρα. Πηγαίνει το Verge έτσι. Εντάξει, αυτό είναι φοβερό, παιδιά. Ρολάρει τέλεια το Verge. Αυτό δεν το περίμενα. Zoom in. Zoom out κανονικά. Εντάξει, αυτό, τι να πω, συγχαρητήρια. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει, αφού ανοίγει το Verge έτσι, δεν θα έχετε θέμα σε οποιοδήποτε site. Αλλά και η οθόνη λίγο πιο μεγάλη. Αλλά όπως και να έχει, τέλεια. Εντάξει, τώρα είπα, δεν το δοκίμασα προηγουμένως, το παρέλειψα και κακώς. Είναι εντυπωσιακό αυτό. Έχουμε δει ναυαρχίδες να τα βρίσκουν σκούρα στο Verge. Μπράβο. Μπράβο στην MLS, μόνο και μόνο γι' αυτό.
Οπότε browsing, εντάξει, τα πάντα όλα. Να δούμε λίγο το θέμα benchmarks. Αν τούτου, έχουμε τρέξει ένα run προηγουμένως. Μας έδωσε 9.594 πόντους, πάρα πολύ καλό σκορ για την κατηγορία της συσκευής. Ίσως από τα καλύτερα σκορ που έχουμε δει σε αυτή την κατηγορία. Συνήθως βλέπαμε 6, 7, 4, χιλιάρικα. Πολύ καλά, not too bad. Σημαίνει ότι μπορούμε να τρέξουμε, είναι σε average, σε κανονικό επίπεδο. Μπορούμε δηλαδή να τρέξουμε τα πάντα σχεδόν στη συσκευή. Άλλωστε και η ανάλυση της οθόνης δεν είναι πολύ υψηλή για να τα βρει σκούρα η κάρτα, η GPU. Ο επεξεργαστής γραφικών δηλαδή. Ωραία. Έχουμε και ένα CPUs εδώ. Μας λέει για τον επεξεργαστή πληροφορίες. Δεν μας λέει ακριβώς τι επεξεργαστής είναι και δεν ξέρουμε βασικά τι επεξεργαστής είναι. MT βλέπω 6572 που σημαίνει MediaTek. 6572. Okay. Πάντως η συσκευή ρολάρει πάρα πάρα πολύ καλά. Ας πάμε να τρέξουμε και ένα Quadrant. Να δούμε πώς θα πάει και εκεί. Τρέχει, τρέχει, τρέχει. Εντάξει, δεν περιμένουμε πολύ υψηλό σκορ. Θα δούμε όμως. Πάντως το Antutu ήταν εντυπωσιακό ότι καταφέρει να σκοράρει 9.500 πόντους. Μου θυμίζει τα σκορ του S2 στο Quadrant, στο Antutu. Οπότε είναι αρκετά καλά για καρά entry level συσκευή. Βέβαια έχουμε καταντήσει να λέμε entry level τα διπύρινα, αλλά τέλος πάντων. Για να δούμε και εδώ. Πάει ok παιδιά, έχει 49 fps εδώ πέρα, που είναι καλά. Θα βάλουμε ένα παιχνιδάκι μετά να δούμε πως θα τρέξει, γιατί στην ουσία, στην πράξη είναι το, αυτό που μετράει. Δεν πάει να βγάζει εδώ πέρα και 5 εκατομμύρια πόντους, αν το παιχνιδάκι δεν μπορεί να το παίξει, δεν έχει νόημα. Ωραία, πλησιάζουμε στο τέλος, τα αφήσαμε όλα αυτή τη φορά. Και τον τρουρουρουν, τον τρουρουρουνουνουνουνουν, your device, 2.754 πόντους. Έχουμε δει και ένα τριχίλιαρο κάποια στιγμή, εντάξει, normal σκοράκι για τη συσκευή, καλό, έχουμε, είναι βασικά, στις entry level συσκευές είναι ίσως το καλύτερο ή από τα καλύτερα σκορ που έχουμε δει. Καθώς entry level, στην entry level κατηγορία, στην πολύ χαμηλή κατηγορία, αυτά τα σκορ είναι συνήθως που βλέπουμε είναι 1300, 1700, έχουμε 600, οπότε είναι αξιοπρεπέστατο το σκοράκι. Αυτά λοιπόν, αλλά όπως είπαμε πρέπει να δούμε και στην πράξη πως θα πάει και έχουμε κατεβάσει ένα παιχνιδάκι βαρύ. Eternity Warriors 3. Το καινούριο που είναι και πιο βαρύ από όλα. Το 2 ήταν βαρύ, αυτό είναι ακόμα πιο βαρύ, έτσι για να γουστάρουμε. Θα πάρει λίγη ώρα να φορτώσει. Οπότε εσείς μπορείτε να μου πείτε τα νέα σας, πώς πάει το σπίτι, η δουλειά, αν έχετε. Αν δεν έχετε δεν πειράζει. Φορτώνει. Φορτώνει. Εγώ λέω... Όπα, τι έγινε, μουσική. Φόρτωσε γρήγορα, μπράβο. Play. Accessing Network. Πάμε για άλλο φόρτωμα. Πολύ φόρτωμα αυτό το παιχνίδι. Και είναι και μεγάλα τα loading του. Για να δούμε παιδιά, αν το παίξει το παιχνιδάκι, τότε πραγματικά θα μετράει πολύ άσχημα συσκευή. Και εγώ βλέπω πως το παίζει. Βέβαια αδυνατό να συνειδητοποιήσω ότι παίζουμε σε 3,5 inch οθόνη και πώς κατάφερε ο κόσμος να παίζει σε αυτές τις inch τόσα χρόνια. Βλέπε iPhone μέχρι και το 4S.
Παιδιά, το παιχνίδι το παίζει και δεν είναι ελαφρύ παιχνίδι. Βέβαια, εντάξει, είναι χαμηλή ανάλυση, οπότε εντάξει, είναι πιο εύκολο να το παίξει η GPU. Αλλά το γεγονός ότι παίζει ένα παιχνίδι με τόσο σύνθετα γραφικά και ανοιχτά περιβάλλοντα και αρκετούς εχθρούς έτσι, που εμφανίζονται χαρακτήρες μέσα στο παιχνίδι, είναι εντυπωσιακό. Δεν βλέπω να κολλάει το παιχνίδι. Δείτε κι εσείς. Δεν βλέπω λοιπόν να τρώει κολλήματα, πηγαίνει απροβλημάτιστα. Δεν έχουμε frame drop. Οπότε πραγματικά θα μπορεί να παίξει κάποιο παιχνιδάκι, δεν το περίμενα και εγώ να σας πω την αλήθεια. Είχα παίξει εδώ πριν το review να το δοκιμάσω, αλλά το παίζανε υποψίαστος. Αυτά λοιπόν για τα παιχνίδια. Μια χαρά, ρολάρει πάρα πολύ καλά η συσκευή. Σε γενικές γραμμές είναι ικανοποιητικότατη, ειδικά για αυτή την κατηγορία, όπως το λέω και το ξαναλέω, γιατί με έχει εντυπωσιάσει. Δεν έχω δει να κολλάει πουθενά. Πηγαίνει μια χαρά σε όλα. Έχει καλή ποιότητα κατασκευής. Και προσωπικά είμαι ικανοποιημένος. Πάμε σιγά σιγά να κάνουμε το κλείσιμο λοιπόν. Είδαμε λοιπόν το MLS IQ Talk Silk και μας αρέσει σαν συσκευή. Είναι στη μικρή κατηγορία, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως έχει χαμηλές επιδόσεις. Για την κατηγορία λοιπόν οι επιδόσεις είναι πολύ καλές, οι φωνητικές λειτουργίες λειτουργούν μια χαρά και το GPS είναι ικανοποιητικό. Μας αρέσει το γεγονός ότι κατάφερε να παίξει ένα βαρύ παιχνίδι και άλλα που δοκιμάσαμε προηγουμένως. Το GPS είναι ικανοποιητικό. Και η ποιότητα κατασκευής πολύ καλή. Από θέμα αυτονομίας δεν μας ξετρέλανε, δηλαδή δεν είναι για πολύ power users, αλλά ούτως ή άλλως αυτοί δεν πρόκειται να πάνε σε μια συσκευή αυτής της κατηγορίας. Σίγουρα είναι μια καλή επιλογή για την κατηγορία αυτή και πιθανότατα θα σας αφήσει ικανοποιημένους. Αυτά λοιπόν από εμάς, μέχρι το επόμενο review, λέμε!